Σας καλωσορίζουμε εδώ στην Πανεπιστημιούπολη, στον τρίτο σταθμό του ταξιδιού μας, προς την κορύφωση των εκδηλώσεων του 50ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Καλωσορίζουμε ιδιαίτερα τη συντρόφισσα Εύα Καρσία Ντεμανταριάγκα, Γενική Γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου των Κολεκτίβων Νέων Κομμουνιστών Ισπανίας. Η παρουσία της στις εκδηλώσεις μας δίνει δυνατό μήνυμα διεθνιστικής αλληλεγγύης με την νεολαία της Ισπανίας. Οι νέοι και οι νέες σε όλη την Ευρώπη έχουμε τον ίδιο αντίπαλο, την Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων, της εκμετάλλευσης, της προσφυγιάς. Αλλά έχουμε και κοινή δύναμη, την οργάνωση, την πρωτοπόρα δράση και τους αγώνες μας. Καλωσορίζουμε επίσης και ευχαριστούμε για την παρουσία του τον σύντροφο Παπαδάκη Κώστα, Ευρωβουλευτή του κόμματος και εκ νέου υποψήφιο σε ευρωεκλογές της 9η Ιουνίου, όπου ο ίδιος, όπως και ο σύντροφος Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος, ήταν η φωνή μας και η δύναμή μας στην Ευρωβουλή, μετέφεραν τη φωνή των δεκάδων χιλιάδων φοιτητών και μέσα σε Ευρωκοινοβούλιο. Φίλες και φίλοι, κάθε μια από τις εκδηλώσεις μας πιάνει το νήμα της σπουδαίας ιστορίας του φεστιβάλ μας, του μεγαλύτερου πολιτιστικού γεγονότος της χώρας. Το νήμα σήμερα αυτό συναντιέται με τους αγώνες και τα όνειρά μας. Και σήμερα, εδώ, συναντιόμαστε φοιτητές που έχουμε δώσει μαζί πολλές δυνατές και όμορφες μάχες. Μαζί φωνάξαμε ότι θέλουμε σύγχρονες και δωρεάν σπουδές, ένα ποιοτικό πανεπιστήμιο που δεν θα μας κοιτάει στην τσέπη. Ότι θέλουμε πτυχία με αξία και όχι με τιμή. Αμφισβητήσαμε την πολιτική που θεωρεί την παιδεία ένα πανάκριβο εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται. Μαζί διατρανώσαμε ότι δεν μένουμε σιωπηλοί μπροστά στα εγκλήματα που γεννά αυτή η πολιτική. Στη γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ με τη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίναμε ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα του φοιτητικού ξεσηκωμού σε όλο τον κόσμο. Μαζί συμμετείχαμε σε δεκάδες διαδηλώσεις για όσα σήμερα μας κάνουν να εξοργιζόμαστε. Με τη συλλογική μας δράση για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη, με τη δράση μας ενάντια στην εγκληματική ευθύνη του επιλεκτικά ανίκανου κράτους που αφήνει αβοήθητες τις νέες γυναίκες απέναντι στην πολύμορφη βία που αυτό το σύστημα γεννά. Όλοι εμείς που σήμερα αμφισβητούμε την πολιτική που γεμίζει τη ζωή μας αδιέξοδα, αυτή τη διάθεση την κάνουμε στάση ζωής, συμμετοχή στον αγώνα. Συναντιόμαστε λοιπόν εδώ, στην ιστορική Πανεπιστημιούπολη, που το φεστιβάλ μας έχει γράψει μια μακρά και πλούσια ιστορία. Εδώ που για δεκαετίες χιλιάδες νέοι άνθρωποι ήρθαν σε επαφή με την κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας, πήραν την απόφαση να γίνουν μέλη της οργάνωσής μας, να παλέψουν για να αλλάξει αυτός ο κόσμος, να γίνουν κι αυτοί μέρος της ιστορίας. Φέτος, οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ πραγματοποιούνται λίγες μόλις μέρες μετά την τρίτη συνεχόμενη πρωτιά της πασοπλαστικής κίνησης συνεργασίας στις φοιτητικές εκλογές. Η συμμετοχή χιλιάδων φοιτητών έστειλε ένα μεγάλο μήνυμα αγώνα και ελπίδας. Η πρωτιά της πανσπουδαστικής είναι μια κατάκτηση, μια νίκη των φοιτητών κόντρα σε θεούς και δαίμονες. Ένα πραγματικό καρφί στο μάτι της κυβέρνησης και του συστήματος, γιατί τη στιγμή που όλοι θέλουν να μας πείσουν ότι τίποτα δεν αλλάζει, ότι πρέπει να αποδεχτούμε την κυβερνητική πολιτική και τον δίθεν εξυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς δυναμώνουμε τον αγώνα, παρεμβαίνουμε στις εξελίξεις και αλλάζουμε τα δεδομένα. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν, αλλά αλλάζουν προς το χειρότερο. Έχει αποδειχθεί ότι μόνο όταν με τη συμμετοχή μας πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας, είχαμε σημαντικές νίκες και κατακτήσεις, πήραμε ανάσεις ανακούφισης, τους καλάσαμε όσα σχεδιάζουν για εμάς χωρίς εμάς. Η πρωτιά της πανσπουδαστικής δεν ήταν δεδομένη. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε την κυβέρνηση, τους μηχανισμούς της, που ξετύλιξαν ένα διαρκές σχέδιο υπονόμευσης, συγκοφάντησης και καταστολής του φοιτητικού κινήματος, αλλά και όλες τις παρατάξεις των κομμάτων που συνενούν στην πολιτική της κυβέρνησης, που βρέθηκαν συντονισμένα απέναντί μας. Γι' αυτό και χρειάζονται πολλά μπράβο σε όλους και όλες μας. Όλων η προσπάθεια έδωσε όθηση στο στόχο για την αγωνιστική αναζωογόνηση του φοιτητικού κινήματος, που κομμάτι αυτής της προσπάθειας είναι και η βελτίωση τους ισχυτισμούς φοιτητικού συλλόγους.
Αυτή η φροντιά που εκφράζει θετικές διεργασίες στις σκέψεις και τη δράση χιλιάδων φοιτητών, εκφράζει στοιχεία αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που πρέπει τώρα να ενισχυθούν και να δυναμώσουν. Γι' αυτό και ενοχλεί την κυβέρνηση που έτρεξε να εμφανίσει ξανά τη ΔΑΠ πρώτη δύναμη, αλλά ούτε τα ίδια της τα μέλη δεν την πίστεψαν. Κάπως έτσι τα φιντάνια της κυβερνητικής παράταξης εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα, δημοσιεύοντας δήθεν το αποτέλεσμα πριν καν κλείσουν οι κάλπες. Μάλιστα έφτασαν στο σημείο να διαγράψουν από το χάρτη της χώρας μας ολόκληρες πόλεις και νησιά που έχουν πανεπιστήμια και έγιναν εκλογές με τη συμμετοχή χιλιάδων φοιτητών όπως το Ηράκλειο, την Καλαμάτα, τη Σπάρτη, τη Σύρο και άλλες πόλεις. Και βέβαια επειδή ούτε έτσι τους έβγαιναν τα κουκιά, εξαφάνισαν δεκάδες συλλόγους από το αποτέλεσμα και είναι ενδεικτικό το παράδειγμα ότι στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο η ΔΑΠ δεν αναγνωρίζει 8 στους 9 φοιτητικούς συλλόγους. Σε τέτοια αυτογελιοποίηση δεν είχαν ξαναφτάσει και ενώ βέβαια προηγήθηκαν αρκετή νοθεία, η μεταφορά της μέρας των εκλογών μακριά από τις κινητοποιήσεις, κοντά στην εξεταστική και άλλα διάφορα, για να αποτρέψουν τους φοιτητές να συμμετάσχουν. Όμως δεν τους βγήκε, τους κόπηκε το γέλιο και η φόρα στις φοιτητικές εκλογές. Φίλες και φίλοι, αν τους πόνεσε και τους ενόχλησε το χαστούκι των φοιτητών στις φοιτητικές εκλογές, τότε πρέπει ακόμα πιο δυνατά να τους χτυπήσουμε εκεί που πονάνε πραγματικά. Να τους αφισβητήσουμε, να τους καταδικάσουμε, να τους τριμώξουμε με πολύ πιο δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οι φοιτητές το έχουμε αποδείξει και αυτό επιβεβαιώνεται και από την πείρα του καθένα εδώ πέρα από εσάς. Σήμερα υπάρχει αντίπαλο δέος, υπάρχει ένας δύσκολος αντίπαλος για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων του συστήματος και αυτό είναι ένα πολύ δυνατό κουκουέ και εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις στη Βουλή, την Ευρωβουλή και εκεί που ανατρέπονται στο δρόμο. Έτσι μάθαμε να παλεύουμε για το δίκιο, να στριμώχνουμε τις κυβερνήσεις, έτσι στραπατσάραμε και κοντίναμε τη δίθεν παντοδύναμη κυβέρνηση του Μητσοτάκη που θα έφερνε άνετα και ωραία το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι μάθαμε όμως και να νικάμε. Αφήσαμε νόμους στα χαρτιά, κατακτήσαμε ανάσεις ανακούφισης για τις σπουδές και την καθημερινότητά μας. Από την ακύρωση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, την ανέρεση αντιδραστικών νόμων, την κατάργηση του χαράτζ για τους εστιακούς φοιτητές, μέχρι το βήμα προς την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στα πτυχία των φοιτητών που πανεπιστημιοποιήθηκαν, αποδεικνύεται η δύναμη του οργανωμένου αγώνα. Στις ευρωεκλογές πρέπει να κρατήσουμε την ίδια στάση, να καταδικάσουμε τη συμπολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται πίσω από όλα τα διέξοδα, τα προβλήματα των σπουδών και της ζωής μας. Αυτή την πολιτική θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα. Την ίδια ώρα που η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα, συνένοχοι αυτής της πολιτικής, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, η Ελληνική Λύση, που αποδεικνύονται χρήσιμοι πολιτικοί σύμμαχοι της κυβέρνησης, μαλώνουν για το ποιος θα υπηρετήσει καλύτερα αυτή την πολιτική, θα μας κάνει πιο πολύ Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λένε. Οι φοιτητές σε όλη την Ευρώπη και τη χώρα μας ζουν το όραμα αυτών των κομμάτων στο πετσί τους, όταν σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ στην Ελλάδα, αυτό που πληρώνει κάθε οικογένεια για τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση ανέρχονται σε 482 εκατομμύρια ευρώ και αυτό πριν το νέο κύμα της ακρίβειας ενίκεια και ρεύμα. Όταν βιώνουν τα διέξοδα της εργασιακής προοπτικής, όταν ο μέσος όρος ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 15% στις ηλικίες 25 έως 34 χρονών. Μάλιστα, το ποσοστό ανεργίας όσων έχουν μετά από 5 χρόνια μεταπτυχιακό ή διδακτορικό είναι στο 11% και στην Ελλάδα στο 19%. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζουν στον ίδιο δρόμο και μετά τις ευρωεκλογές, κρίνεται αν εμείς θα είμαστε πιο δυνατοί την επόμενη μέρα για να τους αντιμετωπίσουμε. Τώρα λοιπόν φαίνεται πιο καθαρά ότι αν κάτι μετράει για την επόμενη μέρα των εκλογών είναι η ενίσχυση του ΚΚΕ. Όντως, οποιαδήποτε άλλη στάση δεν θα αλλάξει τίποτα, δεν οδηγεί πουθενά. Η κυβέρνηση και τα κόμματα του συστήματος ποντάρουν στην αποχή που θα αφήσει στο μιούτ όλους όσους θέλουν να καταδικάσουν, να αμφισβητήσουν, να ταρακονίσουν την κυβέρνηση. Θα μεταφραστεί σε ανοχή στην πολιτική τους, θα την εκμεταλλευτούν. Όμως αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά είναι μια άνοδος του ΚΚΕ στις εκλογές. Αυτό θα τους τρομάξει. Αυτό είναι που θα τους χαλάσει τα σχέδια και τώρα η στάση του καθένα μας μετράει.
Παίρνουμε θέση, έχουμε ευθύνη να αφήσουμε το στίγμα μας, έχουμε επιλογή. Τώρα, ΚΚΕ.